Νέα έρευνα φέρνει στην επιφάνεια η Daily Mail, η οποία αποδεικνύει πω Κινέζοι επιστήμονε δημιουργήσαν τον κορονοϊό και στη συνέχεια τον τροποποίησαν γενετικά για να μην φαίνεται ότι είναι κατασκευασμένο από άνθρωπο. Συγκεκριμένα σε έκθεση 22 σελίδων, ο κορονοϊό φαίνεται να προήλθε από Κινέζου επιστήμονε εργαστήριο στην Ουχάν που έκαναν πειράματα σε έναν ιό που εντόπισαν σε νυχτερίδε, αυξάνοντα έτσι τη μεταδοτικότητά του με σκοπό να μπορέσουν να προετοιμάσουν καλύτερα για μια πιθανή πανδημία. Όπως αναφέρει η Βρετανική Εφημερίδα, οι Κινέζοι επιστήμονες προσπάθησαν σε συνέχεια με αντίστροφη γενετική μηχανική να δείξουν ότι ο ιός προήλθε από τις νυχτερίδες. Οι συγγραφεί τη έρευνα δηλώνουν ότι είχαν δυνατέ αποδείξει για ένα χρόνο, αλλά αγνοήθηκαν από ακαδημαϊκού και μεγάλα περιοδικά. Κατά την ανάλυση των δειγμάτων COVID-19 πέρυσι σε μια προσπάθεια δημιουργία εμβολίου, οι ερευνητέ ανακάλυψαν μοναδικά δακτυλικά αποτυπώματα στον ιό, που λένε ότι θα μπορούσαν να προκύψουν μόνο από χειραγώγηση σε εργαστήριο. Όπω είπαν, προσπάθησαν να δημοσιεύσουν τα δευρήματά του, αλλά απορρίφθηκαν από μεγάλα επιστημονικά περιοδικά, που είναι τότε σίγουρα ότι ο ιό φυσικά από νυχτερίδε ή άλλα ζώα στον άνθρωπο.